Ναι, τον υποψήφιο πρόεδρο της ΕΠΟ και κατά τα φαινόμενα τον νέο πρόεδρο. Κατά τα φαινόμενα, έτσι. Εντάξει, ας μην προλαβαίνουμε. Είναι ο πρόεδρος ο νέος. Γιατί το 2016 είχε γίνει συμφωνία να κατεβάσει υποψήφιο ΠΑΟ, κατέβασε το γραμμένο. Τώρα η συμφωνία είναι το 2016 ο ΠΑΟ, το 2020 ο ΙΑΚ να στηρίξουν τον δικό τους υποψήφιο σε κόντρα με το Μαρινάκι τότε που κάνανε τη σύμπραξη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και